Μάλιστα, θα περάσουμε στην συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπέρισω τον κύριο Νίκο Μαρκάτο, Καλησπέρα τον σας. πρώην Πριτάνη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυεθνείου. Καλησπέρα, κύριε Μαρκάτο. Καλώς ήρθατε. Ζητώ Καλησπέρα συγγνώμη σας. για την αναμονή. Καλώς σας Και βρήκα. στέλεχος του Πασόκου, κύριο Μαρκάτο. Ο κύριο Τάνο Πλεύρη, βουλευτή του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Καλησπέρα Καλησπέρα και σας. εσά, κύριε Πλεύρη. Καλώς ήρθατε. Επίσης, συγγνώμη, ο κύριο Αλέξανδρο Βέλιο. Καλησπέρα, Καλησπέρα, κύριε Βέλιο. καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο Λουκάς Γεωργιάδης παραμένει κοντά μας. Με συγχωρείτε για την βοήθειά του. Πολύτιμη και σήμερα στην συζήτησή μας. Κύριε Μαρκάτο, από εσάς θέλω να ξεκινήσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Παρακολουθήσαμε βέβαια τελευταίο ρεπορτάζ όλα αυτά τα οποία πολύ ενδιαφέροντα συμβαίνουν στην Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα της Siemens. Περιμένουμε να δούμε τελικώς πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Πλην όμως θέλω να ξεκινήσω με το πρώτο θέμα του δελτίου και ήταν η σκληρή κόντρα μεταξύ επιχειρηματιών και πολιτικών, την οποία παρακολουθούμε από εχθές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά τις δηλώσεις και του κ. Δασκαλόπουλου και βέβαια τις σκληρές απαντήσεις των πολιτικών και δι' των πολιτικών αρχηγών, κύριε Μαρκάτο. Ναι, πολύ, πολύ κακό για τίποτα. Οι επιχειρηματίες διαπλέκονται με τους πολιτικούς εμπολείς και επομένως το να κραυγάζουν και οι μεν και οι δε, μάλλον αδικούν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Πράγματι, ο κύριος Δασκαλόπουλος έχει ένα δίκιο. Θεωρώ και εγώ ότι οι 300 της Βουλής, και δεν εννοώ ότι όλοι είναι ανίκανοι, όλοι είναι ανέντιμοι, πολύ λίγοι μάλιστα εξ αυτών είναι και ανίκανοι και ανέντιμοι ένα από τα δύο. Εν τούτης όμως, μέσω αυτής της κομματικής πειθαρχίας, έχουν τη συνυπευθυνότητα για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες για τις οποίες δεν φταίει. Με άλλα λόγια, τα τελευταία 12 χρόνια το ΑΕΠ της χώρας ανέβηκε 60%, τα εισοδήματα δεν αυξήθηκαν καθόλου και όλος αυτός ο πλούτος αναρωτιέται ο μέσος πολίτης αυτής της χώρας που στην ευχή πήγε. Και η απάντηση είναι γνωστή που πήγε, δεν θα σας φάω την ώρα με αυτό. Αν θέλετε, έχω και τα νούμερα μπροστά μου. Αλλά παρόλα αυτά, θα πω λοιπόν ότι οι μεν επιχειρηματίες πραγματικά θα μπορούσαν να ζητήσουν μια καλύτερη διαχείριση, μια καλύτερη κατανομή των κονδυλίων, κίνητρα για τις επιχειρήσεις τους, όχι όμως το χάρισμα για παράδειγμα των 5 δισεκατομμυρίων που έγινε με βάση τη μείωση των φόρων του συντελεστού, του φορολογικού συντελεστού από 35% σε 25% από το 2004 μέχρι το 2008, ναι. Αλλά πραγματικά δημιουργικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις τους. Οι δε πολιτικοί πραγματικά θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να σεμνύνονται και να μην κραυγάζουν τόσο δυνατά. Διότι πραγματικά, όπως ξέρετε, οι μεγάλοι ληστές σηκώνονται και φεύγουν, ενώ οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή εμφανίζονται κάθε βράδυ στις τηλεοράσεις. Κύριε Βλεβνά, ακούσα και το δικό σας σχόλιο. Παρακολούθησα, ήσασταν και στην Βουλή κατά την τοποθέτηση του. Βεβαίως. Ακούσετε του Προέδρου του κομματός. Καταρχήν, εγώ το θεωρώ λάθος να μπαίνει μια κόντρα επιχειρηματιών πολιτικών. Ήταν μια δήλωση του κ. Δασκαλόπουλου. Οπωσδήποτε υπάρχουν πολλές μεγάλες ευθύνες στους πολιτικούς, βέβαια σε όσους διαχειρίστηκαν χρήματα και σε όσους τους στήριζαν. Δηλαδή θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Πρίτανης, ότι το γεγονός ότι κάποιοι διαχρονικά μπορεί να βλέπανε κάποιους κλέφτες και λόγω του ότι είτε υπήρχε κομματική πειθαρχία είτε υπήρχε το πολιτικό κόστος, ότι αν εγώ έτσι το αποβάλω αυτό το άθλιο, το ξένο, το σώμα, θα έχω πολιτικό κόστος ως κόμμα τους κάλυπταν. Αυτό μπορούμε να πούμε γενικά ότι δημιουργεί μια ευθύνη. Όμως κοιτάξτε τι γίνεται. Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ της επιχειρηματικότητας. Βεβαίως επιλέγω περισσότερο τους επιχειρηματίες, όχι αυτούς που κληρονόμησαν επιχειρηματικότητες και μετά τις πούλησαν, αυτούς που τις δημιουργούν τις επιχειρήσεις. Ναι, ναι, ναι. Όμως δεν είναι δυνατόν να βγαίνει τώρα ο πρόεδρος του ΣΕΒ και πράγματι να λέει για πολλά λάθη που έχουν κάνει οι πολιτικοί. Λες και οι πολιτικοί που τα παίρνανε από ποιους τους τα παίρνανε δηλαδή. Δηλαδή οι βιομηχανίες στην κύριε Ελλάδα Πλευρή, σε μεγάλο βαθμό δεν ήταν Πλευρή, κρατικοδίαιτες, δεν παίρναν τις επιδοτήσεις. Άρα κύριε Πλεύρη, ακούστε λίγο το ερώτημα για να μπούμε ακριβώς στο ζουμί αυτής της συζήτησης. Επειδή είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει και διακινείται και στον χώρο των πολιτικών και των δημοσιογράφων και των επιχειρηματιών και γενικότερα. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό το ποσοστό των πολιτών οι οποίοι στην παρούσα χρονική συγκυρία δηλώνουν αναποφάσιστοι και απαντούν «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ». Υπάρχει λοιπόν ένα ποσοστό πολιτών το οποίο αυτή τη στιγμή όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν εκφράζεται από κανένα πολιτικό κόμμα. Συμφωνείτε κύριε Πλεύρη? Συμφωνώ. Θα μου πείτε για το κόμμα των επιχειρηματιών. Δεν θα πω και το κόμμα των επιχειρηματιών. Εγώ θέλω ρωτώ λοιπόν αν αυτό το γεγονός προβληματίζει πρώτον το υπάρχον πολιτικό σκηνικό και δεύτερον αν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αλλαγές αυτού κύριε ακούστε, Πλεύρη. Ακούστε κύριε Ζαρακέλη. Δυστυχώς το πολίτευμα το οποίο υπηρετούμε έχει μια παθογένεια εκ των πραγμάτων. Έχει τη συναλλαγή του πολιτικού προκειμένου να εκλέγεται, προκειμένου να έχει κάποια δύναμη με αυτούς που έχουν τα χρήματα. Τώρα,
Αν μου λέτε γενικώς, εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ στην πολιτική να βρίσκονται άτομα από οποιονδήποτε χώρο που ήταν επιτυχημένοι στο χώρο τους. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, θα προσέφεραν και πολύ σημαντικές υπηρεσίες σε επιχειρηματίες που έχουν πετύχει στις επιχειρήσεις τους. Προφανώς, τώρα, το αν υπάρχει κενό, κοιτάξτε τι γίνεται, σίγουρα, δεν μπορεί 2 ή 3 ή 4 ή 5 χρόνια να υπάρχουν για την υπόλοιπη ιστορική πορεία της χώρας. Είναι γεγονός αυτός. Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή και πραγματικά εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Όχι αν θέλετε απλώς έγινε ένα κόμμα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αλλάξουν, επειδή έχουν αλλάξει τα κοινωνικά αιτήματα σε μεγάλο βαθμό, ναι, τα πολιτικά ζητήματα, τα ιδεολογικά ακόμα θέματα. Είναι τελείως διαφορετικά σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης πώς τοποθετείται η δεξιά, η αριστερά, οτιδήποτε. Έχουμε άλλες προκλήσεις. Σίγουρα θεωρώ ότι θα έχουμε νέα σχήματα κάποια στιγμή. Κυρία Ζαρακέλη, αν μου επιτρέπετε, εγώ νομίζω. Κύριε Βέλιο, έρχομαι ευθύς αμέσως να ακούσω μια κουβέντα, κύριε Μαρκάτο. Όχι, δεν πειράζει. Όχι, κύριε Μαρκάτο, ακούγε, σας παρακαλώ. Απλώς ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά χρειάζεται ένας εντός εισαγωγικών κομματικός συνασπισμός καινούριος, ο οποίος δεν θα είναι κομματικός με την έννοια αυτή την οποία ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή κοιτάω τα νέα παιδιά που ζητάνε από εμάς πραγματικά ορισμένες οδηγίες, μια καθοδήγηση, μια ηθική θα την πω και δεν είμαι ηθικολόγος, αξίες νέες, και εμείς δεν μπορούμε να τις πούμε και τους κοροϊδεύουμε. Και βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι εμείς μιλάμε για δόξες που δεν αξίζουμε και μιλάμε πραγματικά για πράγματα και για ήθη τα οποία δεν πιστεύουμε. Χρειάζεται ένας πολιτικός σχηματισμός από έντιμα άτομα να εκπροσωπήσει τη νέα γενιά, να φτιάξει το νέο πλαίσιο της χώρας, και θα πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πρέπει να έχουν υπάρξει μια ολόκληρη ζωή έντιμοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δείξει στη ζωή τους ότι πραγματικά διακρίνονται στα αντίστοιχα πεδία τους, εννοώ δημοσιογράφοι, εννοώ δικαστικοί, εννοώ καθηγητές, εννοώ αθλητές, εννοώ καλλιτέχνες, εννοώ τους πάντες όλες τις τομείς της κοινωνίας, και ένα τέτοιο κόμμα νομίζω πραγματικά θα κάλυπτε αυτή τη στιγμή ένα συντριπτικό κενό που υπάρχει σε αυτή την κοινωνία. Έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι μπαίνουμε στη σφαίρα της χρηστομάθειας, ναι, και όχι της πολιτικής. Αυτή, πώς να το πούμε τώρα, αυτό το ιδεόγραμμα των ωραίων, επιτυχημένων, έντιμων, καλών, καγαθών ανθρώπων που αν εμφανιστούν ενώπιον του λαού στη δημόσια πασαρέλα θα σπεύσει ο λαός να τους αποθεώσει. Έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες και μάλιστα και προεκλογικά στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, με την δράση, με τους φιλελεύθερους, με δεν θυμάμαι τι, ήταν 3-4 σχήματα. Επαγγελματική πολιτική. Δεν μιλάω για τη δράση. Δεν σημαίνει ότι εμείς που υπήρξε η φιλελεύθερη συμμαχία που δεν είχε κανέναν επαγγελματία ή μη επαγγελματία πολιτικό. Είχε δημοσιογράφους, είχε επιστήμονες, είχε νέα παιδιά. Ουδής έλαβε υπόψη του αυτά που έλεγε η φιλελεύθερη. Και εμείς όταν κατεβήκαμε δεν είχαμε κανέναν επαγγελματία πολιτικό. Άλλη δική σας περίπτωση. Τώρα μη δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτό το ρημάδι το πολιτικό σκηνικό τα μικρά κόμματα αμέσως μόλις αρχίζει κανείς να μιλάει, ναι λέει, αλλά εμείς μόνο ο λαός και ο συνασπισμός έχουν αυτό το σύνδρομο. Εμείς όμως κοιτάξτε, είμαστε αδέρφια. Δεν είναι σύνδρομο, αλλά κοιτάξτε το να προχωράμε στον δρόμο και να λένε κλέφτες η Λίβδη, είναι κάτι που ενοχλεί, κύριε Βελιό, πραγματικά, γιατί ακούστε, δεν διαχειριστήκαμε ποτέ τώρα χρήμα. Κατά τον ίδιο σας τρόπο, ο κόσμος λέει, δεν υπάρχει συναισθηματισμός εδώ. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πιέζεται, έτσι όπως δεν βλέπει μπροστά του, λέει, έχει μια τάση να πει, οι δημοσιογράφοι είναι όλοι αλήτες και ρουφιάνοι. Οι επιχειρηματίες είναι όλοι κρατικοδίαιτοι και λαμόγια. Οι πολιτικοί είναι κλέφτες και ανίκανοι. Θα μου πείτε τώρα, μαζί με τα ξερά δεν καίγονται και τα φορά. Καίγονται, αλλά τι να κάνουμε. Και στο ποτήρι αυτό το νερό, αν στάξω λίγο μια στάχτη να ρίξω, δεν θα το πιείτε, όλο για πέταμα θα το βάλετε. Αυτό είναι το σύνδρομο της λαϊκής ψυχολογίας. Αλλά προσέξτε, αυτό είναι για μια αλλαγή συστήματος. Αγαπητέ Βέλιο, είναι η πρώτη φορά που σε ακούω να υποστηρίζεις τους πολιτικούς. Όχι, πολιτικούς. Κανένα πολιτικό δεν υποστηρίζω. Αντίθετα μάλιστα με τις ενδεχομένως έτσι ωραίες κουβέντες ή ευγενικές κουβέντες που ακούγονται, εγώ πιστεύω ότι το συνοθήλευμα των 300 αυτής της Βουλής σαν σύνολο είναι ό,τι χειρότερο έχει να επιδείξει η κοινωνία μας, και πάντως σε σχέση με άλλες χρονιές και άλλες τετραετίες είναι πολύ χειρότερο. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Κύριε Βελιά, χαριτολογώντας όμως να πω ότι ενδεχομένως πολύ ανώτερα προηγούμενα σχήματα φέρανε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Άρα πρέπει να δούμε όλα αυτά τώρα.
κύριος Καστανίδης που βγήκε τώρα και υστεριζόταν, δεν ξέρω γιατί, δεν κατάλαβα, όλος αυτός ο δίθεν πόλεμος επιχειρηματιών πολιτικών τώρα, τα θεωρώ εντελώς επίπεδου εντελώς έτσι κουτσομπολίστικο κατά βάθος. Να ακούσω τώρα και τον Λουκά. Το θέμα είναι το τι πτέει. Το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό δεν είναι σε θέση να ομολογήσει πάρα πολύ καθαρά και πάρα πολύ ομά το τι έφτεξε και πώς το ίδιο μπορεί να απεμπλακεί από τις ευθύνες του. Παράδειγμα, όχι φέρνοντας πίσω τα κλεμμένα, αλλά δημιουργώντας ένα σύστημα αυτό, το οποίο αλλά... δεν θα κάθεται στο σάπιο κλαδί του πελατειακού κράτους. Όπως η κοινωνία δεν θέλει να τα ακούσει. Και η κοινωνία επίσης ταυτόχρονα δεν θέλει να ξεφύγει. Ακούστε ένα παράδειγμα.